Το θέμα το οποίο θα θίξω είναι το κεφάλαιο που λέγεται «Τέχνικα έργα, εν γέννηση όλη την Ελλάδα» και να ενημερώσουμε βεβαίως το λαό όχι μόνο της Ρόδου και της Δωδεκανήσου αλλά όλη την περιφέρεια ότι από τον Σεπτέμβρη του 2016 που προβλεπόντουσαν να βγουν στον αέρα εκείνη την περίοδο γύρω στα 20 έργα με ανεδρομική ισχύ από 8 Αυγούστου του 2016 ανακλήθηκαν όλοι οι διαγωνισμοί για να εφαρμοστεί και να ενσωματωθεί μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την οποία για πρώτη φορά είχαμε εμείς ήδη εφαρμόσει σχετικά με τη διαδικασία της λειτουργίας φράγματος Γαδουρά. Ορθό να εφαρμοστεί αυτή η οδηγία, αλλά περιμέναμε την επόμενη μέρα ότι θα ξεκινούσαμε. Αυτό κράτησε η εφαρμογή αυτής της οδηγίας, η οποία τελικά ήρθε τέλος Μαρτίου. Μας καθυστέρησε κοντά στους 8 μήνες, στο να μπορέσουμε να βγάλουμε τους αντίστοιχους διαγωνισμούς σε έργα, βεβαίως και για τον τόπο μας. Όταν εφαρμόστηκε η νέα αυτή οδηγία, πρέπει να ξαναφτιάξουμε νέες μελέτες και όταν φτιάξαμε και ξαναβγήκαμε πάλι στον αέρα, περί το τέλος Ιουνίου του 2017, μας λένε «Σταματήστε ξανά και θα ξεκινήσουμε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς». Νέες μελέτες, νέες οδηγίες, έπρεπε να πιστοποιήσουμε τους ολιγομελούς μελετητές και μηχανικούς που έχει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και αντίστοιχες οικονομικές υπηρεσίες για τις προμήθειες και έτσι βεβαίως βγήκαμε με έναν αριθμό έργων που αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη τουλάχιστον 80 έργα στην περιοχή, στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, τη Διεύθυνση Δωδεκανήσου. Ως εκ τούτου πρόσφατα μας ήρθε και ένα νέο πακέτο έργων, η αρμοδιότητα για τα ρέματα και Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Αυτό έγινε τέλος Ιουλίου. Πριν της Παναγίας, 15 Αύγουστο, ενημερώσαμε όλους τους Δήμους, τουλάχιστον και της Δωδεκανήσου καθώς και των Κυκλάδων, να μας δώσουν στοιχεία για το πού βρίσκονται τα ρέματα, σε ποια κατάσταση βρίσκονται, ποιες ενέργειες έχουν κάνει, αν έχουν κάποιο καθαριστή, αν υπάρχουν μελέτες κλπ. Βεβαίως για το νησί της Ρόδου, για τα αντιπλημμυρικά που υπάρχει το κονδύλι στην περιφέρεια για τα 10 εκατομμύρια ευρώ, δεν υπάρχουν ακόμα οι οριοθετήσεις των αντιστοίχων ρημάτων. Και έτσι καθυστερούν αυτά τα έργα τα οποία είναι προγραμματισμένα εδώ και 4-5 χρόνια περίπου. Όσο αφορά τώρα την αρμοδιότητα καθεαυτού για τα ρέματα, που είναι ένα αγωνιώδες θέμα και για μας και για όλους τους συμπολίτες μας, μετά αυτά τα φαινόμενα που βλέπουμε παντού σε όλο τον κόσμο, οι 10 μελέτες για τους πρώην 10 δήμους της Ρόδου, του νησιού της Ρόδου και μόνο αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι οποίες έγιναν πράξη την περίοδο του 2014-2015, ξαναέγινε αυτή η εργασία από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, επανήλθαν πάλι τα αντίστοιχα ρέματα και οι μελέτες έχουν πάρει την πορεία τους προς την Οικονομική Επιτροπή, ιδιαίτερα με το άρθρο 32. Μέχρι τέλος αυτής της εβδομάδας, επόμενη εβδομάδα, θα έχουμε έτοιμες και τις μελέτες που θα αφορούν το επαρχείο Καρπάθου Κάσου, Κόνη Σύρου, το επαρχείο Καλύμνου Λέρο και λοιπόν νήσων, καθώς και μια άλλη μελέτη που θα αφορά τα μικρά νησιά της επαρχίας Ρόδου, Χάλκη, Τήλο, Σίμη, Καστελόριζο. Για το νησί της Ρόδου, στους 10 πρώην δήμους, το ποσό είναι της τάξης από 200.000 ευρώ περίπου μέσο όρο, της τάξης των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Για τα 3 επαρχία, συν 1 τα υπόλοιπα νησιά της επαρχίας Ρόδου, 4, είναι επί 300.000 ευρώ, είναι άλλο 1.200.000 ευρώ. Με εντολή του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, του κ. Χατζημάρκου, εργάζονται πυρετοδός οι αντίστοιχες υπηρεσίες στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων για να έρθουν και αυτές οι μελέτες στην Οικονομική Επιτροπή Προεδρεύοντος του κ. Ζανετίδη να προχωρήσουν άμεσα, ακόμη και με το κατεπήγον, να μπορέσουμε να εγκαταστήσουμε εργοληπτικές εταιρείες στο σύνολο των νησιών των Δωδεκανήσων για να κάνουμε τα αντίστοιχα έργα. Αυτό βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη αυτή τη στιγμή μέσα σε αυτό το στενό χρονικό πλαίσιο που μας έχουν θέσει. Και να λάβουμε υπόψη ότι σχεδόν η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, η Δωδεκάνησος, δεν έχει δικά της μηχανήματα όπως έχουν οι Δήμοι. Δεν έχει δικό της εργατοτεχνικό προσωπικό, χειριστές μηχανημάτων και βεβαίως όλα αυτά θα έπρεπε να είχαν προβλεφθεί από την αρχή του χρόνου σε προϋπολογισμό για να μπουν οι προμήθειες μηχανημάτων, πρόσληψης προσωπικού, λιπαντικά, ανταλλακτικά, ελαστικά, καύσιμα, χταίο, ασφάλειες. Είναι μια ολόκληρη διαδικασία για να μπορέσεις να στήσεις μια δικιά σου υπηρεσία, για να μπορέσεις να αντεπεξέλθεις.
Ως εκ τούτου, η μόνη μας πορεία ήταν με το κατεπήγον να προχωρήσουμε σε αυτούς τους διαγωνισμούς της τάξης που προανέφερα των 3.200.000 ευρώ. Θα πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο στη Σύρο, με εισήγηση του Περιφερειάρχη του κ. Χατζημάρχου και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, ψηφίστηκε δύο έργα, τα οποία αφορούν, το ένα αφορά την σήμανση και ασφάλιση του οδικού δικτύου Καρπάθου και Κάσου, στο σύνολό του σχεδόν της τάξεως του 1.415.000 ευρώ. 1.415.000 ευρώ. Αφορά στη θέα ασφαλείας και σήμανση 15 χιλιόμετρα στην Κάρπαθο και γύρω στα 4-5 χιλιόμετρα στην νησί της Κάσου. Παράλληλα, για το Καστελόριζο, στο οποίο δεν έχουμε επαρχιακό δίκτυο και θα χρειαστεί διαβαθμιτική σύμβαση να γίνει, εντάχθηκε και το έργο με 620.000 ευρώ, το κομμάτι που ανήκει από το αεροδρόμιο προς λιμάνι, περιοχή Άης Γεώργης και στο δεύτερο λιμάνι του Καστελορίζου με 620.000 ευρώ. Ολοκληρώθηκαν οι μελέτες, πήραμε τις πιστοποιήσεις, αδειοδοτήσεις κλπ. Και έρχονται, έχουν φύγει ήδη για την Οικονομική Επιτροπή, όπου θα συνέλθει και θα εγκρίνει τη δέσμευση πίστοση των αντιστοίχων ποσών για να προβούμε στην οριστική μελέτη και την έγκριση μελετών και διαγωνισμού να βγει στον αέρα. Αυτά είναι δύο νέα έργα και βεβαίως έχουμε και κεφάλαιο για την Χάλκη και την Τήλο, το οποίο θα ανακοινώσουμε εν ευθέτω χρόνο. Παράλληλα, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι πράγματι αυτή τη στιγμή γίνονται κάποιες διαγραμμίσεις στο νησί της Ρόδου. Ένα θέμα για το οποίο βεβαίως θα βάλετε όλοι τα ερωτήματά σας μετά. Οι διαγραμμίσεις αυτές είναι το προσωρινό, το οποίο έπρεπε άμεσα να γίνει στο εθνικό ή επαρχιακό δίκτυο. Ήδη εκτελόντουσαν και την περίοδο του καλοκαιριού στο μεγάλο έργο, το οποίο βρίσκεται στα όρια του νησιού της Ρόδου, στους θέους δήμους Λινδίων και Νότιας Ρόδου. Έχουν γίνει παρεμβάσεις στην πλατεία Λίνδου, περιοχή Ψάτος, περιοχή Πεύκους, στην περιοχή Βλιχά, στην περιοχή Πυλώνα, περιοχή Λέρδου, Κιωτάρι, Ασκληπιό γίνονται αυτή τη στιγμή, Γεννάδη, Καταβιά και στην περιοχή μεταξύ Ίστριο Προφύλια, περιοχή λέγεται Καταραμένος. Εκτός από τις ασφαλτοστρώσεις και τις διαγραμμίσεις που γίνονται, υπολείπονται να μπουν 600 μέτρα στη θέα ασφαλείας στην περιοχή Καταραμένος και 200 μέτρα στη θέα ασφαλείας στην περιοχή του γηπέδου της Λίνδου. Σήμερα που σας ενημερώνουμε είναι ότι στην περιοχή Γράμματα, αμέσως μετά τη Λάρδο, κοντά στο λιμανάκι της Λάρδου, γίνεται και εκείνο το δίκτυο που έπρεπε να πάρουμε άδεια και από την αρχαιολογική υπηρεσία, γιατί ο παρακείμενος χώρος στα βουνά είναι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, για να μπορέσουμε να κάνουμε το δίκτυο ομβρίων, το οποίο είχε φαγωθεί κάτω από την θάλασσα και έπρεπε να στηρίξουμε εκείνο το σημείο. Παράλληλα, ολοκληρώνονται και οι εργασίες στο κεφάλαιο από Ρόδο προς Λίνδο, όπως περιοχή Κολύμπια, περιοχή Αρχάγγελος, και έπονται μελέτες για ασφαλτοστρώσεις με ειδικές προδιαγραφές από συγκοινωνιολόγους για το πώς θα ρίξουμε σε εκείνα και με τι κλίση στην άσφαλτο στο εθνικό αυτό δίκτυο. Παράλληλα, προσωρινά, από Δευτέρα, εφόσον έχουν έρθει η αντίστοιχη ποσότητα για τις διαγραμμίσεις, θα ξεκινήσει διαγράμμιση στο κεντρικό σημείο της οδού, από Ρόδο, Κολύμπια, είσοδο, άνοδο, κάθοδο, και από τα Κολύμπια προς Λίνδο η μεσαία γραμμή. Είναι ένα μήκος σε ευθεία γραμμή 45 χιλιόμετρα περίπου. Σήμερα που μιλάμε έχουν ολοκληρωθεί παράλληλα οι αντίστοιχες διαγραμμίσεις που ακολούθησαν τα στιθέα ασφαλείας στην περιοχή της Αέρια Αεροδρόμιο. Μία εργολαβία της τάξης προϋπολογισμού 700.000 ευρώ. Έχουν τοποθετηθεί 12.000 μέτρα στιθέα ασφαλείας υψηλών προδιαγραφών με σωστούς κανονισμούς και υπολείπεται γύρω στο 1 χιλιόμετρο, ειδικά σε κάποια σημεία στα οποία έχουν συμβεί ατυχήματα. Σε αυτό το κομμάτι, από τις Αέρια Αεροδρόμιο μέχρι τη διασταύρωση που πάμε Κρεμαστή ή Μαριτσά, έχει γίνει και αντίστοιχη διαγράμμιση. Σήμερα που μιλάμε, το συνεργείο που είχε πάει στην Τήλο για να ολοκληρώσει και ολοκληρώθηκε
το ίδιο συνεργείο. Οι διαγραμμίσεις σε όλο το νησί της Θήλου ξεκινήσαμε από χθες, από την είσοδο του αεροδρομίου, να πάμε προς τη διασταύρωση που προανέφερα, κρεμαστής Μαριτσών, να γίνει και αυτό το κομμάτι, με τον αντίστοιχο κόμβο και όλα αυτά τα σημεία. Παράλληλα, εκτελούνται αυτή τη στιγμή και ζητάμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία που υπέστησαν συμπολίτες μας 20 λεπτά, μισή ώρα ίσως και παραπάνω, από την περιοχή Κρητικά μέχρι και αεροδρόμιο. Δεν προβήκαμε στο κλείσιμο της αντίστοιχης οδού, διότι αυτή είναι η μοναδική περίοδος που μπορούμε να κάνουμε σωστά την εργασία. Θερινή περίοδο δεν μπορούμε. Χειμερινή περίοδο πάλι δεν μπορούμε. Να κλείσουμε και να περνάμε από παραλία ή αλυσούα ή από περιοχή 3 να διοχετεύουμε την κυκλοφορία, το θεωρήσαμε σκληρό, διότι τα ξενοδοχεία είναι ακόμη ανοιχτά. Και μην μου πει κάποιος ότι το κάναμε για τον πρίγκιπα του Μονακό, έτσι, που θα είναι εδώ πέρα τις επόμενες ημέρες. Να μην το συνδέσει κανείς με αυτό το θέμα. Αστεύομαι βεβαίως. Ολοκληρώνονται αυτές οι εργασίες. Θα ήθελα να πω το εξής, ότι το μηχάνημα το οποίο έχει έρθει εργάζεται με οπτικές ίνες, παρακολουθεί δηλαδή την γραμμή που φτιάχνει τις διαγραμμίσεις οπτικά. Όπου είναι γραμμή, ακολουθά και προχωράει. Δεν μπορεί να εργαστεί τη νύχτα. Οι διαγραμμίσεις έχουν ολοκληρωθεί σχεδόν στο σύνολό τους, δεξιά, αριστερά και μεσαία γραμμή. Υπάρχουν 4-5 σημεία που θα μπει μαύρη γραμμή σε κάποια σημεία για να μπορούμε να δώσουμε στα αντίστοιχους παρόδους την σωστή κυκλοφορία με υπόδειξη και της τροχίας και των τεχνικών μας υπηρεσιών. Και βεβαίως αναγκαστήκαμε μετά από την καθυστέρηση αυτή που είχαμε στο κυκλοφοριακό να σταματήσουμε να κάνουμε μέρα τις διαβάσεις πλέον, οι οποίες γίνονται με το χέρι, χειρονακτικά. Ως εκ τούτου, μέχρι και μεθαύριο θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες τόσο στην περιοχή αεροδρόμιο Κρητικά, τόσο στην περιοχή από αεροδρόμιο προς Τσαΐρη. Και από Δευτέρα ξεκινάμε το νέο δίκτυο από Ρόδο προς Λίνδο και ολοκληρώνουμε σε αυτή τη φάση τη διαδικασία. Παράλληλα, τα 6 έργα που έχουν δημοπρατηθεί, έχουμε βγάλει προσωρινούς αναδόχους, έχει περάσει περίοδος ενστάσεων κλπ. Και πηγαίνουν και τα 6 στην επόμενη Οικονομική Επιτροπή με τον κύριο Ζανιτίδη, άμεσα και με εντολή του κυρίου Περιφερειάρχη, είναι της τάξης, έχω προαναφέρει, των 3.600.000 ευρώ. Για 1.000 χιλιόμετρα που είναι η Δωδεκάνησος. Τα 600 χιλιόμετρα είναι εθνικό και επαρχιακό δίκτυο στο νησί της Ρόδου. Και το μεγάλο τμήμα από Κολύμπια μέχρι και αεροδρόμιο, Καλυθέα, Κοσκινού, Ιαλισσός, Κρεμαστή κλπ, το βόρειο τρίγωνο τουλάχιστον, θα γίνει για πρώτη φορά με τη διαδικασία θερμοπλαστικό-ψυχροπλαστικό, το οποίο έχει εγγυήσεις ζωής τουλάχιστον για 4 χρόνια, αντί με τις απλές διαγραμμίσεις που γίνονται όλα αυτά τα χρόνια. Και οι προδιαγραφές λένε, απλώς για να το γνωρίζουμε, ότι εάν περάσουν 1.000 αυτοκίνητα ημερησίως, πατήσουν δεν πατήσουν τη γραμμή, έχει ζωή λιγότερο από ένα χρόνο. Εάν περνάνε για παράδειγμα 5.000 ή 10.000 αυτοκίνητα όπως Ρόδα αεροδρόμιο, η ζωή μειώνεται στους 4 μήνες, στους 5 μήνες αντιστοίχως. Ως εκ τούτου είναι μοναδική λύση και πρωτοπόρα λύση για πρώτη φορά αυτό το οποίο θα συμβεί. Ως εκ τούτου ολοκληρώσαμε και με το θέμα των ρεμάτων και των διαγραμμίσεων πάνω στο νησί και σας ενημερώνω ότι τα άλλα δύο έργα, όχι προμήθεια το LED που είναι σε εξέλιξη, εκείνο είναι προμήθεια, τα άλλα είναι έργα της τάξης για το νησί της Ρόδου των 6,5 εκατομμυρίων ευρώ προϋπολογισμού, είναι σε εξέλιξη και αυτή τη στιγμή βρίσκεται η διαδικασία στην αποκεντρωμένη περιφέρεια Αιγαίου που ελέγχει αυτή τη διαδικασία την οποία έχουμε κάνει. Παράλληλα είναι και για το νησί της ΚΟ το αντίστοιχο της τάξης των 2.350.000 ευρώ. Με συγχωρείτε, 3.250.000 ευρώ. 6,5 εκατομμύρια για τη Ρόδο, 3.250.000 για την ΚΟ. Είναι και αυτό σε πλήρη εξέλιξη, βρίσκονται στην αποκεντρωμένη. Εφόσον πράξαμε σωστά τη δουλειά μας και συνεχίσουμε στο ελεκτικό, που θα πρέπει να πάνε στην Αθήνα και τα δύο θέματα πλέον, εκτιμούμε ότι την χειμερινή περίοδο θα μπορέσουμε άμεσα να ξεκινήσουμε να κατασκευάζουμε αυτά τα έργα, τα οποία είναι πρωτοπόρα για το νησί της Ρόδου. Παράλληλα θα ήθελα να ενημερώσω ότι εκτελούμε έργα όχι μόνο για την περιφέρεια, αλλά και για αρμοδιότητα του Δήμου Ρόδου. Για παράδειγμα,
Ξεκινάει από Δευτέρα η εργοληπτική εταιρεία που έγινε ο διαγωνισμός για τον περίφημο και ιστορικό χώρο στην Βρουλιά, στην Νότια Ρόδο, περιοχή Πρεσονήσι. Ασφαλτόστρωση, στη θέα, διαγραμμίσεις, φτιάξιμο οδού, 2.000 μέτρα χώρος πάρκινγκ, στάθμευσης στον αντίστοιχο αρχαιολογικό χώρο. Σε εξέλιξη είναι και το θέμα για τον Άγιο Θωμά, όπου μετά το εξάμηνο δεν δέχτηκε η πρώτη εταιρεία και φτάσαμε στον τέταρτο, θα έρθει και αυτό στην Οικονομική Επιτροπή. Προχωράει το έργο για υπογραφή σύμβασης και αυτό στην περιοχή Αφάντου Ψήθο, κοντά σε Ψήθο, γύρω στις 100.000 ευρώ. Στις 2 του Νοέμβρη γίνεται ο διαγωνισμός για η ασφαλτόστρωση της εισόδου Αφάντου, 140.000 ευρώ. Σχεδόν όλα αυτά τα έργα που προανέφερα είναι αρμοδιότητας του Δήμου Ρόδου. Εμείς πάντα έχουμε καλή σχέση με όλους τους συμπολίτες μας και με όλους τους Δήμους της Δωδεκανήσου και προσπαθούμε όπου μπορούμε να βοηθήσουμε με τις ολιγομελείς υπηρεσίες που έχουμε σε διοικητικό, οικονομικό και τεχνικό επίπεδο. Παράλληλα, τα έργα που αφορούν τους αθλητικούς, τα αθλητικά έργα, έχει βγει το κονδύλι της τάξης των 6 εκατομμυρίων ευρώ για την Δωδεκάνησο. Εκεί πέρα προβλέπονται, εκτός από τα έργα που είναι όλα αρμοδιότητες των Δήμων, να ενταχθούν στο νέο τεχνικό πρόγραμμα του 2019 με εισήγηση του κ. Χατζημάρκου, έργα τουλάχιστον για 40 γήπεδα, εκ των οποίων γύρω στα 34 γήπεδα είναι στο νησί της Ρόδου. Αφορά ηλεκτροφωτισμούς 14 γηπέδων με πυλώνες 18 μέτρους, αφορά προμήθεια για λαπτήρες όπου είναι καμένοι προβολής, αφορά αντικατάσταση χλωτάπητες πλαστικούς που πρέπει να μπουν σε κάποια γήπεδα και κάποια νέα γήπεδα τα οποία πρέπει να λειτουργήσουν από μιας αρχής. Τα δύο γήπεδα για τα οποία πιστεύω σας ζητάνε ενημέρωση οι συμπολίτες μας, το γήπεδο Αφάντου και γήπεδο Έμπονας, εγκρίθηκαν από την αποκεντρωμένη. Σήμερα φεύγουν για το ηλεκτρικό στη Σύρο και εφόσον είναι σωστή η διαδικασία μας, αμέσως μετά θα υπογράψουμε σύμβαση. Ο ηλεκτροφωτισμός της Παστίδας είναι έτοιμος, του γηπέδου Παστίδας, και έρχονται τις επόμενες μέρες, όπως έγινε και για το γήπεδο της Λάρδου. Αυτή τη βδομάδα έχουμε για την ενημέρωση σας ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία για το γήπεδο ποδοσφαίρου της Λάρδου ηλεκτροφωτισμός. Στις 12 του μηνός ανοίγουμε τα έργα βελτίωσης αθλητικών εγκαταστάσεων στα πόλωνα 110.000 ευρώ. Στις 18 του Οκτώβρη έχουμε τον ηλεκτροφωτισμό και νέο τάπητα στο νέο γήπεδο του Λυκείου Ιαλισσού. Και ως εκ τούτου αυτά που προανέφερα είναι επιπλέον των 6 εκατομμυρίων ευρώ. Σας ενημερώνω ότι τουλάχιστον μέχρι και τις 15 Δεκεμβρίου δεν έχουμε ημερομηνία κενή για κάθε Τρίτη και Πέμπτη που μπορούμε να κάνουμε δύο διαγωνισμούς ταυτοχρόνως αυτές τις δύο ημέρες που προανέφερα, δηλαδή 4 διαγωνισμούς την ημέρα. Όλες οι μέρες μας είναι κλειστές μέχρι και τα μέσα τουλάχιστον Δεκεμβρίου. Το θέμα είναι τώρα ότι από 1η Ιανουαρίου θα πρέπει και στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, διότι είχαμε μία εξαίρεση, να γίνονται ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί πλέον. Οι μηχανικοί θα ορίζονται ηλεκτρονικά από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Και ενώ έχουμε αυτή τη μεγάλη έλλειψη, ο Δήμος Ρόδου που εκτελεί αυτή τη στιγμή ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς ορίζονται με την ηλεκτρονική κλήρωση και μηχανική από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου αυτή τη στιγμή και προχωράνε και μαστρώνε και χρόνο για έργα τα οποία βεβαίως είναι απαραίτητα να γίνουν σε αυτόν εδώ τον τόπο.